ικανοποιημένος από τον τρόπο που εξελίχθηκε όλη αυτή η διαδικασία αναζήτησης υποψηφίων για τις τοπικές, περιφερειακές αλλά και για τις ευρωεκλογές από το ΣΥΡΙΖΑ? Πολλά μέτωπα άνοιξαν. Να θυμηθώ την υπόθεση Καρυπίδη, να μιλήσουμε βεβαίως για την περίπτωση Σαμπιχά. Είστε ικανοποιημένος από όλο αυτό? Δηλαδή, με λίγα λόγια, μήπως έπρεπε αυτό να γίνει λίγο πιο προσεκτικά? Μήπως έπρεπε όλο αυτό να γίνει από μεγαλύτερη έρευνα? Θα σας πω κάτι. Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να μην κάνεις αστοχίες και λάθη είναι να μην επιχειρήσεις. Ήταν λάθη. Ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι αυτός, να μην επιχειρήσεις. Εγώ θα σας έλεγα ότι είμαι ικανοποιημένος διότι το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε ψηφοδέλτιο, ιδίως σε μία λίστα, που να συμπυκνώνει τη συλλογική σοφία, εμπειρία, αλλά και τον αυθορμητισμό, την αγωνιστικότητα, τον ριζοσπαστισμό, να συμπυκνώνει αγώνες, ιστορία, αλλά και σύγχρονους αγώνες. Όλα τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε αυτό το ψηφοδέλτιο κρύβουν από πίσω τους μια ιστορία, μικρή ή μεγάλη. Είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης και ανατροπής, όπως το περιέγραψα χθες, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι σε σχέση και με τα ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων υπερτερούμε παρασάγκας. Φτάσαμε όμως να συζητάμε. Ναι, για το τι είναι τελικά στη Θράκη κύριε η κατάσταση. Σοβέτερ, εντάξει, να σας πω κάτι. Και να συζητάμε τις δηλώσεις του υποψηφίου σας, του κ. Χριστόπουλου, για το αν η Θράκη είναι ή όχι. Πόσο ασχοληθήκατε. Ένα ενιαίο τουρκικό πράγμα. Θα σας πω, βεβαίως συζητάτε. Δεν ξέρω πόσο ασχοληθήκατε με το γεγονός ότι η επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές κατήγγειλε, αποχώρησε και είπε: δεν συμμετέχω γιατί γίνεται ακροδεξιά η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω κατά πόσο ασχοληθήκατε όταν παρουσίασε το ψηφοδέλτιο ο κ. Σαμαράς, που ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Αντώναρος, μίλησε για φρούτα. Δεν ξέρω πόσο ασχοληθήκατε όταν βγαίνουν διαρκώς δηλώσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει μια εσωτερική γκρίνια γιατί θα χάσουν τις εκλογές. Ασχολείστε διαρκώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνετε και ασχολείστε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω λοιπόν πολύ συγκεκριμένα. Εγώ για την κυρία Σαμπιχά. Εκτιμώ ότι η επιλογή μας, η αρχική μας στάση και θέση ήταν ορθή. Θέλαμε να εκφραστεί και από τη μειονότητα της μειονότητας μια υποψηφιότητα. Γιατί άλλαξε? Θα σας πω, διότι συνειδητοποίησαμε στην πορεία ότι δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερες εντάσεις και δίνει τελείως διαφορετικό μήνυμα από αυτό που αρχικά θέλαμε να δώσουμε. Και βεβαίως δεν ευθύνεται σε τίποτα η ίδια. Και οφείλω να ομολογήσω ότι έχει υποστεί και μία κριτική η οποία είναι δυσανάλογη, αν θέλετε, της πραγματικότητας, ίσως άδικη. Διότι, κύριε Σρόιτερ, το θέμα της Θράκης είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και δεν πρέπει εκεί να συζητάμε μικροκομματικές σκοπιμότητες, διότι υπάρχει ένας σχεδιασμός από την πλευρά του τουρκικού προξενείου να κατέβει σε αυτές τις εκλογές ένα αμιγώς μειονοτικό ψηφοδέλτιο. Αυτή είναι μια προβληματική επιλογή. Αυτή η επιλογή έρχεται σε σύγκρουση πρώτα απ' όλα με τον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει μια θέση και στάση αντιμετώπισης των συμπολιτών μας της μειονότητας από τη σκοπιά την πολιτική, την κοινωνική, την ταξική. Και έχουμε μεγάλη επιρροή σε ανθρώπους της μειονότητας μέσα από μια τελείως διαφορετική σκοπιά, πέρα και έξω από διάφορες προσπάθειες εθνικιστικών κύκλων που αναζωπυρώνουν εντάσεις και συγκρούσεις. Ανακαλύψαμε λοιπόν στην πορεία ότι αυτή η επιλογή λειτουργεί ως το καλύτερο άλοθη για να συγκροτηθεί αυτό το ψηφοδέλτιο και για να στραφεί ο κόσμος που είναι της μειονότητας, που έχει μια πολιτική και ταξική και κοινωνική προσέγγιση υπέρ της αριστεράς και υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ενάντια στην αριστερά και ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πρόεδρε. Αντιληφθήκαμε λοιπόν ότι παρά τις αρχικές μας προθέσεις έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα και ξέρετε, δεν μετρήσαμε το κόστος και το όφελος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ. Θέλω να με προσέξετε σε αυτό. Αλλά το κόστος και το όφελος, το κοινωνικό και το εθνικό, αν θέλετε. Διότι είναι μεγάλο το κόστος για την κοινωνία μας στη Θράκη να αναζωπυρώσουμε αυτές τις εντάσεις και μεγάλο το εθνικό κόστος να μειωθεί η επιρροή των ελληνικών πολιτικών κομμάτων προς όφελος ενός αμιγώς μειονοτικού ψηφοδελτίου. Συμφωνείτε? Εμείς λοιπόν, μόλις συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει ένας μειονοτικός σε ψηφοδέλτιο τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος υποστηρίζει με θέρμη το μειονοτικό ψηφοδέλτιο, του είπαμε ότι ξέρεις, δεν μπορεί να συμμετέχεις. 30 υποψήφοι από τα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν, 30 στελέχη ίσως και παραπάνω, έχουν κάνει δηλώσεις υπέρ του αμιγώς μειονοτικού ψηφοδελτίου. Με τις δηλώσεις Χριστόπουλου. Κανένα κόμμα από τα μεγάλα άλλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ούτε Δημάρα από ό,τι έχω μάθει, δεν έχει υποψήφια αυτή τη μειονότητα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
Αντιλαμβάνεστε. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Κάποιοι παίζουν λοιπόν μικροκομματικά παιχνίδια με ένα τόσο σοβαρό θέμα, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις αρνητικές για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι έκανε μια επιλογή, κατά την άποψή μου, σωστά την έκανε και σωστά την απέσυρε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συλλογικά αποφασίσαμε, όταν είδαμε ότι δημιουργούμε προβλήματα. Για να το κλείσουμε για αυτό το θέμα, συμφωνείτε με την άποψη Χριστόπουλου, αλλά και πολλών ίσως ακόμη. Ο κ. Χριστόπουλος ανασκεύασε τη δήλωσή του. Ναι. Δεν ανασκεύασε το κομμάτι που θα σας πω εγώ. Μίλησε για αγμικό στουργικό πράγμα. Είπε ότι οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια με την πολιτική που είχαν στο μειωνοτικό κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πράγμα με αμυγός τουρκική συνείδηση. Με το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, συμφωνείτε. Θέλω να πω ότι αν εγώ αισθάνομαι Τούρκος και ζω στη Θράκη, έχω το δικαίωμα να δηλώνω Τούρκος. Και να ήθελα, θα μπορούσα να σε εμποδίσω να το κάνετε, κύριε Σρόιτερ. Ναι, λέω αν συμφωνείτε εσείς ως άνθρωπος. Καταρχάς, ως άνθρωπος και ως πολιτική δύναμη, ας το πω έτσι, ως κόμμα, έχουμε αξία το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Αλλά είναι άλλο το δικαίωμα του ατομικού προσδιορισμού και είναι άλλο το δικαίωμα του συλλογικού προσδιορισμού που έχει να κάνει με τις συνθήκες τις οποίες έχουμε υπογράψει και σεβόμαστε. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν η συνθήκη της Λοζάνης, την οποία τη σεβόμαστε, η οποία μιλάει για θρησκευτική μειονότητα και πρέπει να τη σεβαστούμε όλη αυτή τη συνθήκη και πρέπει σε αυτά τα θέματα να μην παίζουμε για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Και κυρίως οι πολιτικοί μας αντίπαλοι που έχουν κελερωμένη τη φωλιά τους τόσα χρόνια να μην παίζουν. Mm-hmm. Και αναφέρομαι και στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία. Και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία του κ. Σαμαρά, που μια φορά ασχολήθηκε με ένα μεγάλο εθνικό θέμα και τα έκανε ρόιδο με το θέμα του Μακεδονικού. Το έχουμε 25 χρόνια άλυτο το θέμα αυτό. Διότι τότε όλοι λέγαμε αυτό που είναι η επίσημη θέση της χώρας μας σήμερα, λύση με σύνθετη ονομασία γεωγραφικό προσδιορισμό, μας το έδινε το πακέτο Πινέρο και ο Σαμαράς, υπουργός εξωτερικών, έλεγε όχι. Και σήμερα δεν ξέρω ακόμα ποια θέση έχει για αυτό το θέμα. Θέλω να περάσουμε λίγο σε πιο προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε πράγματα που ακούγονται. Πολλοί λένε ότι βαθίζεται ως πολιτικός ηγέτης στα χνάρια του Ανδρέα Παπανδρέου. Το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει. Τι λέτε γι' αυτό? Εντάξει, το έχω ακούσει πολλές φορές. Να σας πω, είναι τιμητικό, γιατί ήταν μεγάλη φυσιογνωμία ο Ανδρέας Παπανδρέου. Mm-hmm. Δεν το θεωρώ βρισιά, ύβρι, αλλά θεωρώ ότι δεν έχει σχέση με πραγματικότητα. Δεν βαθίζεται, λέτε. Και άλλη η ιδιοσυγκρασία και ο πολιτικός χώρος που εκπροσωπώ και άλλες συνθήκες. Άλλες συνθήκες. Εμείς ερχόμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε τρομακτικές δυσκολίες. Το ΠΑΣΟΚ πράγματι, υπάρχουν ομοιότητες, διότι το ΠΑΣΟΚ του 81 ήρθε να συγκρουστεί με το τότε κατεστημένο και να φέρει μια μεγάλη αλλαγή στη χώρα. Και τώρα εμείς αυτό κάνουμε. Ερχόμαστε να συγκρουστούμε με το κατεστημένο των κομμάτων που κυβέρνησαν και έριξαν σταυράκια αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια, το μνημονιακό κατεστημένο, μόνο που τότε ήταν μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία, διότι είχαν σε όλη την Ευρώπη και άλλα κόμματα σοσιαλιστικά που πέραν την εξουσία, είχαν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τώρα ερχόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης και συντηρητικοποίησης στην Ευρώπη. Τον αναγνωρίζετε ως μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα, όπως έχετε αναγνωρίσει ως σημαντική πολιτική προσωπικότητα. Έχετε πει ότι και ο Χαρίλος Φουράκης το έκανε άλλωστε και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αναμφίβολα. Με τον Κώστα Καραμαλή έχει γραφτεί επίσης ότι έχετε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ναι, είναι καλός συνομιλητής ο Κώστας ο Καραμαλής. Ευχάριστος συνομιλητής. Όταν λέτε σχέσεις όμως, για να μην πηγαίνει το μυαλό του κόσμου πουθενά αλλού. Προσωπικές σχέσεις. Στη Βουλή, ανταλλάσσουμε ευχές στις γιορτές. Τυπικές σχέσεις, αλλά καλές σχέσεις. Επειδή ένας καλός συνομιλητής στην πολιτική είναι και πολύτιμος, θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ στην προσπάθεια του να αναγνωρίσει, αν θέλετε, και να συγκεντρώσει απήχηση σε όλο το πολιτικό φάσμα να προτείνει τον Κώστα Καραμαλή για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Μην προτρέχετε. Δεν προτρέχω. Δεν προτρέχετε. Μου το αποκλείετε. Μην προτρέχετε. Εγώ σας λέω ότι θα ήταν άκερο να ανοίξουμε μια συζήτηση για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Διότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βγει από την Βουλή που θα έχει άλλους σχετισμούς δύναμης. Θα είναι μια Βουλή η οποία θα έχει αντιμνημονιακή πλειοψηφία. Και να ξέρετε ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δημιουργούν μια τελείως διαφορετική πολιτική δυναμική. Θα ήταν ένας καλός υποψήφιος. Καταρχάς δεν ξέρω αν ο ίδιος θα ήθελε κάτι τέτοιο. Αλλά να πω. Το ερώτημα είναι αν εσείς θέλατε κάτι τέτοιο. Ναι, θα πω λοιπόν, δεν θα το αφήσω να απάντω. Θα πω ότι αν ήταν στη δική μας ευχέρεια, θα θέλαμε ένα αριστερό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα αριστερό πρόεδρο. Νομίζω ότι το δικαιούται ο τόπος αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ αριστερός πρόεδρος. Μα έτσι δεν είναι. Για έναν άνθρωπο ο οποίος, περιγράψατε και πριν τις υποχρεώσεις σας, για έναν άνθρωπο λοιπόν που
λειτουργεί με τους δικούς σας ρυθμούς, το 24ωρο, πώς είναι, πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει, πότε επιστρέφετε στο σπίτι σας, πότε βλέπετε τα παιδιά σας. Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Πράγματι, οι ρυθμοί ζωής είναι εξαντλητικοί. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσεις από τις 7 το πρωί και να γυρίσεις στο σπίτι μία ώρα το βράδυ. Και μάλιστα, όταν αυτό το κάνεις επαναλαμβανόμενα, ξανά και ξανά, τότε κάποια στιγμή στέκεσαι και λες πώς είναι δυνατόν να υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει κανείς αυτούς τους βιορυθμούς. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι ανταπεξέρχεσαι υπερβαίνοντας δυνάμεις, ακριβώς διότι αισθάνεσαι και πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις είναι κάτι πολύ σημαντικό και παίρνεις δύναμη από τους ανθρώπους. Εγώ, όταν πηγαίνω μια πολύ σκληρή περιοδία, είτε στην Ευρώπη είτε στο εσωτερικό της χώρας, στην περιφέρεια, γυρνάω ανανεωμένος παρά την κούραση που έχω. Διότι συνομιλώ με ανθρώπους που μου δίνουν δύναμη. Τι έχετε χάσει όμως από όλο αυτό? Χάνεις την προσωπική σου ζωή. Και το σημαντικότερο είναι η έλλειψη χρόνου για να έχεις επαφή με τα παιδιά σου. Αυτό είναι μια πολύ σημαντικό. Τα έχετε στερηθεί ως πατέρας? Εντάξει, μεγάλη κουβέντα τα έχω στερηθεί. Αλλά θα ήθελα να αφιερώνω περισσότερο χρόνο. Πάντως είναι ίσως το μοναδικό πράγμα που με κάνει να τα ξεχνά όλα. Τους φίλους σας τους βλέπετε? Και δεν μιλάω τους φίλους της πολιτικής. Μιλάω τους φίλους που ίσως είχατε από το σχολείο, σας είχατε από την πορεία σας ως νέος άνθρωπος. Τους βλέπετε? Λιγότερο από όσο θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά, κρατάω παρέες και επιδιώκω, αν θέλετε, τον χρόνο που έχω για προσωπικό χρόνο να μην τον περνώ με τους ίδιους ανθρώπους που περνώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μου. Οι παρέες μου δηλαδή δεν είναι παρέες αμιγώς κομματικές. Είναι υγιές αυτό, έτσι? Γιατί νομίζω, ναι, τραβάτε και λίγο, αν θέλετε, έτσι, αίσθηση της κοινωνίας. Μα και παίρνεις λίγο, ναι, παίρνεις λίγο εικόνα για το πώς σκέφτεται ο κόσμος. Φαντάζομαι οι φίλοι σας δεν σας λένε πρόεδρε. Όχι, δα. Ή αρχηγέ. Όχι, δα. Έχετε έτσι δει μια αλλαγή στη συμπεριφορά τους, με την έννοια ότι έχουν απέναντί τους, όπως και να είναι, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρόεδρο ενός μεγάλου κόμματος? Εντάξει, επειδή με τους ανθρώπους που κάνω παρέα, η παρέα αυτή δεν είναι τώρα, ήταν όλα αυτά τα χρόνια που σταδιακά άρχισα σιγά σιγά να με αναγνωρίσει, ως υποψηφιός δήμαρχος, μετά ξέρω εγώ, ένα πρόσωπο που έγινε πρόεδρος του κόμματος, ένας κόμματος του 3%, δεν έγινε από μια μέρα στην άλλη αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν έχω δει κάποια μεγάλη αλλαγή στη στάση του, όχι, το λέγα αυτό. Του ήρθε σιγά σιγά, λέτε. Φαντάζομαι δεν του ήρθε απότομα. Το χωνέψαμε. Καζούρα τρώτε. Καζούρα τρώω όταν χάνει ο Παναθηναϊκός. Καλά. Αλλά... Είστε και χαρούμενος αυτές τις μέρες. Αλλά εντάξει. Καλά, αστειεύομαι, διότι αυτό είναι το ευχάριστο κομμάτι της ανασχόλησης με την πραγματική ζωή. Το να τρως καζούρα ακόμα και στη θέση αυτή που είμαι εγώ όταν χάνει η ομάδα σου είναι καλό πράγμα. Όπως και εγώ φρόντισα προχθές να πάρω τρεις φίλους παουζίτες είχα, τους πήρα να τους κάνω πλάκα. Αλλά για παράδειγμα, ένα έλλειμμα είναι ότι δεν μπορεί να βρει κανείς χρόνο να ασχοληθεί ή να παρακολουθήσει, ας πούμε, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα αγώνα μπάσκετ, ή να πάει στο γήπεδο, ας πούμε, που είναι μια συνήθεια που είχα. Είναι το κόστος και το τίμημα του να ασχολείται κανείς τόσο βαθιά στην ενεργό πολιτική ζωή, αλλά έχει άλλες χαρές. Θα γεράσετε στην πολιτική? Είναι αυτό το σχέδιό σας? Αυτό είναι φιάλτης. Ποιο είναι το χειρότερο τίμημα απ' όλα? Έχω δει, για παράδειγμα, να μην σας αφήνουν ήσυχο ούτε στις διακοπές σας. Έχω δει να σας κυνηγάνε στην παραλία. Σας έχω δει να εξαφανίζεστε πραγματικά σε μέρη μακριά και ονειρεμένα, μέσα στην Ελλάδα, δεν εννοώ κάποιο εξωτικό, για να μην σας βρουν να κάνετε 10 μέρες με την οικογένειά σας, έτσι? Ναι, εντάξει. Κρύβεστε τώρα τα καλοκαίρια πλέον. Δεν μπορείς να κρυφτείς, η αλήθεια είναι δεν μπορεί να κρυφτείς. Το προσπαθείτε πάντως. Αλλά νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη κάποιες στιγμές ιδιωτικότητας. Και είναι πράγματι στο όριο του παραλογισμού αυτό που συμβαίνει, όχι μόνο με εμένα βέβαια, εντάξει, φαντάζομαι ότι συμβαίνει με κάθε πρόσωπο που είναι δημόσιο πρόσωπο. Κάποιες φορές όμως είναι και υπερβολικό, δηλαδή αυτή η υπερβολή ενός μέρους των μέσων ενημέρωσης για τις ιδιωτικές στιγμές κάποιων προσώπων, νομίζω ότι ξεπερνάει κάποια όρια.
και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δικαιούται να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα, δικαιούται να είναι με τα παιδιά του. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται, απλά εγώ έχω επιλέξει και ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί άλλοι στη θέση μου να φωνάζουν τις κάμερες για να τους δείξουν σε αυτές τις στιγμές. Εγώ έχω βάλει κάποια όρια. Έχω πει ότι υπάρχουν κάποια ιερά και κάποιες αξίες στη ζωή μας. Η επαφή μου για την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, ιδιωτικές μου στιγμές δεν μπορεί να γίνουν αποτέλεσμα εκμετάλλευσης πολιτικής. Δεν μπορεί να είναι αξία εμπορική, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Άρα γι' αυτό δεν έχετε δει ποτέ μια ιδιωτική στιγμή, διότι άλλοι το προκαλούν αυτό. Γνωρίζω άλλοι που το προκαλούν αυτό. Πώς εξηγεί κάποιος ένα μικρό παιδί, σαν τα παιδιά σας, ότι ο μπαμπάς είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτή τη δουλειά κάνει. Τα παιδιά μου είναι μικρά. Ναι, αλλά θα το εξηγήσετε πολύ σύντομα. Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς? Να σας πω μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο γιος μου άρχισε να με βλέπει στην τηλεόραση από 2 χρονών και να καταλαβαίνει. Και κάποια στιγμή που πηγαίνει ο μπαμπάς, πηγαίνει στη δουλειά. Πού είναι η δουλειά? Στη Βουλή. Κάποια στιγμή έκανε και ένα ωραίο λογοπαίγνιο και είπε: ο μπαμπάς πηγαίνει στη Βουλιά. Στη Βουλιά. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι στο μυαλό του είχε μια πολύ μεγάλη, πολύ παράξενο όλο αυτό το πράγμα. Πού είναι ο μπαμπάς, τι κάνει ο μπαμπάς, κάτι σκοτεινό είναι όλο αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν ένα Σάββατο τον πήρα μαζί μου και τον πήγα στη Βουλή, του έδειξα το γραφείο μου, του έδειξα που είμαι, μετά όλο αυτό το πράγμα, σαν να, μέσα του, ας πούμε, να υπήρξε μια αποδοχή. Σαν να το κατάλαβα όλο αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτή η Βουλιά, έτσι. Πάρα πολύ φυσιολογικό. Απλά κάθε φορά που περνάει έξω από τη Βουλή, λέει στους όσους τον συνοδεύουν, να η δουλειά του μπαμπά μου. Όλο αυτό το ωράριό σας και το γεγονός ότι λείπετε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, σύζυγός σας πώς το εισπράττει, πώς το αποδέχεται? Εντάξει, λείπει και η ίδια όμως, γιατί είναι ερευνήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει και αυτή ένα μεγάλο φόρτο εργασίας. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ή την οικογένειά μου ως κάτι ξεχωριστό. Όλοι οι νέοι άνθρωποι στην ηλικία μου που εργάζονται, τέτοια ωράρια έχουν. Και ίσως και χειρότερα ενδεχομένως. Δεν τρώτε εσείς δηλαδή την περισσότερη μουρμούρα στον κόσμο, έτσι, από ένα? Φαντάζομαι πως όχι. Να το συγκρίνουμε αργότερα. Να το συγκρίνουμε εκτός κάμερας. Με τον Τσίπρα των καταλήψεων, με τον Τσίπρα που βλέπαμε σε αυτά τα περίφημα ρετρό πλάνα των 17 σας και των 16 σας. Τι σχέση έχετε σήμερα, ενώ πώς έχετε αλλάξει ως άνθρωπος? Καταρχάς αυτό θα ήταν μια απάντηση που θα πρέπει να τη δώσουν τρίτη. Διότι νιώθετε μέσα σας. Ναι. Εγώ νιώθω μέσα μου ότι σίγουρα έχω αλλάξει, αλλά σε βασικά πράγματα όχι. Στις βασικές αξίες και στις βασικές συμπεριφορές όχι. Αν έρχονταν το παιδί σας λοιπόν σε μερικά χρόνια και σας έλεγε «Μπαμπά, θα πάω στην κατάληψη». Θα ξύπναγε ο μπαμπάς ή ο Τσίπρας των καταλήψεων? Τι θα λέγατε στην κόρη σας, στο γιο σας? Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο κανείς να ασκεί το ρόλο του πατέρα παρά το ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω πάντως ότι κανείς πρέπει να έχει φροντίσει να αναπτύξει τόσο πολύ τα κριτήρια της σκέψης και της απόφασης και της ορίμανσης στα παιδιά του, να μην βρεθεί στη δύσκολη θέση, να είναι αυτός που θα έχει τον καθοριστικό ρόλο σε μια κρίσιμη στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα ήμουν πολύ πιο, για να απαντήσω στο ερώτημα, θα ήμουν πολύ πιο άνετος αν μου έλεγε ότι θα πάω να δώσω ένα συλλογικό αγώνα, από ότι αν μου έλεγε θα γυρνάω, ας πούμε, στους δρόμους και θα πίνω καφέδες στις καφετέρειες και δεν θα ασχολούμαι με τα κοινά και δεν με νοιάζει, ας πούμε, να κόψουν οι άλλοι το λαιμό τους. Νομίζω και γενικά θεωρώ ότι τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά ή με τη συλλογική δράση ή και με τον αθλητισμό, με πράγματα που. Θα κλείσω το σχολείο μου και θα κάνω κατάληψη. Θα του εξηγούσω ότι αν τα αιτήματά τους και είναι δίκαια και θέλουν να διεκδικήσουν κάτι με σκοπό και το πιστεύουν αυτό και είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στο τέλος για να περασπίσουν τον αγώνα τους, να το κάνει. Αν θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει για χαβαλέ ή για πλάκα, για να μην είναι, να έχουν γωνία οι τυρόπιτες, τότε θα του λέγα να μην το κάνει. Αλλά, κύριε Σόεντερ, πιστέψτε με, είτε του έλεγα να το κάνει είτε να μην το κάνει, αυτό θα αποφάσει. Την απόφαση δεν την παίρνετε εσείς, όπως φαντάζομαι και στη δική σας ηλικία, την απόφαση δεν την παίρνουν οι γονείς σας. 40 ετών περίπου, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πόσα χρόνια στην πολιτική ήδη? Το 2008. 2008, ας πούμε 6 χρόνια. 6,5 χρόνια. Θα γεράσετε στην πολιτική?
Είναι αυτό το σχέδιό σας? Αυτό είναι εφιάλτης. Εφιάλτης είναι, αλλά τον έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή και σε 20 και σε 10 χρόνια ο Τσίπρας θα είναι στην πολιτική? Νομίζω ότι θα μπορούμε να ασχολούμαι πολύ πιο ουσιαστικά με την πολιτική όταν αποχωρήσω από αυτό το αξίωμα. Κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό. Γιατί η πολιτική για μένα δεν είναι μια καριέρα. Δεν είναι το να ασκώ ένα συγκεκριμένο ρόλο. Η πολιτική είναι αυτό που κάνουν οι καθαρίστριες στο Υπουργείο Οικονομικών που είναι κάθε μέρα εκεί απ' έξω και αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους. Σύμφωνα. Πολιτική είναι ο συνδικαλισμός του εργάτη. Πολιτική είναι, αν θέλετε, η διαδήλωση του νέου. Η ενασχόληση με τα κοινά. Ωραία, το θες αλλιώς. Με την κοινοβουλευτική πολιτική. Με την παρουσία σας στο κοινοβούλιο, με την παρουσία σας στο κόμμα. Έχετε μέσα σας, επειδή μιλάγαμε για κόκκινες γραμμές, μια κόκκινη γραμμή, μια ημερομηνία λήξης, ή θα γεράσετε πολιτικός? Όχι, αλίμονο. Όχι, θα ήθελα να αποφύγω κάθε τέτοια πιθανή εξέλιξη. Έχετε βάλει έτσι μια ημερομηνία κάπου στο μυαλό σας? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το βάλει κανείς με μια ημερομηνία, διότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το τι θα έχει καταφέρει, σε ποιο βαθμό θα έχει πάει τα πράγματα. Όταν ξεκίνησα να είμαι πρόεδρος του συνασπισμού, τότε κανείς δεν περίμενε, ούτε εγώ, ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα διεκδικήσω να είμαι επικεφαλής μιας κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε. Άρα, το θετικό λοιπόν για μένα είναι ότι πολύ νωρίς, ηλικιακά, είχα ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο αξίωμα που μπορεί να πάρει κανείς από μια συλλογικότητα. Και άρα αυτό έχει όλα το κόστος που περιγράψαμε πιο πριν, σχέση με τον ιδιωτικό χρόνο, τον προσωπικό χρόνο, τον χρόνο για τα παιδιά. Έχει όμως και το θετικό ότι όποιος νωρίς αρχίζει, νωρίς τελειώνει. Και άρα όταν νωρίς τελειώσω θα έχω περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ με την πολιτική. Άρα στα 60... επαναλαμβάνω, πολιτική δεν είναι μόνο το να είσαι επικεφαλής στη Βουλή ή το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος. Άρα στα 60 ο Τσίπρας δεν θα είναι βουλευτής? Αλίμονο, αν είμαι μέχρι τα 60 βουλευτής, αλίμονο, όχι. Είμαι 40 χρονών και έχω ήδη από το 2009, δηλαδή 4 χρόνια, 5 χρόνια βουλευτής. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να θεσπιστεί κιόλας ένα μέγιστο όριο θητείας για κάποιους για τους πολιτικούς, ακόμα και για τους βουλευτές. Αλλά πέρα από την θέσπιση αυτού του ορίου, που χρειάζεται άλλου είδους αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να έχει και κάποιο όριο, να βάζει κάποιο όριο. Διότι, επαναλαμβάνω, κανένας μας δεν είναι αδικατάστατος και η χρησιμότητά μας μπορεί να είναι πολλαπλή σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Εγώ λοιπόν θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής εάν κάποια στιγμή, αφού κλείσω έναν κύκλο, μπορέσω να ασχοληθώ με την πολιτική από διαφορετικούς ρόλους. Δικαιούστε να ξαναπείτε τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω κάποια στιγμή, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι ήταν μια, αν μη τι άλλο, αυθόρμητη συνέντευξη. Και εγώ αυτονομίζω και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.